Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Μετά από παρέλευση μίας εβδομάδος, η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας επανήλθε και πάντοτε με την ευγενική χορηγία του Blue Sky. Όσοι μας παρακολουθείτε, θα έχετε καταλάβει ότι η εκπομπή μας δεν είναι κάτι το οποίο θα το δείτε, θα το συναντήσετε στις ειδήσει, για παράδειγμα. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε μία σύνδεση. Σύνδεση της ιστορίας, των ιστορικών γεγονότων σύνδεση της γεωπολιτικής πραγματικότητας και των γεωστρατηγικών, των εθνικών, της Ελλάδος και των άλλων χωρών. Προκειμένου να κάνουμε τι? Να μπορέσουμε με πηξίδα ακριβώς την ιστορία και την γεωπολιτική να κατανοήσουμε ποια είναι η θέση μας της πατρίδος μας στο σήμερα. Το σήμερα, το πολύ δύσκολο σήμερα. Ένα σήμερα το οποίο μας έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Γιατί ξέρετε, η ελληνική πραγματικότητα στηρίζεται και εξαρτάται στη γεωγραφική πραγματικότητα. Αν ήμασταν απλά κάτοικοι μια ασήμαντη γεωγραφικά χώρα, κάπου στη βόρεια, στη βόρεια Σκανδιναβία, στη Φιλανδία, στην Αρκτική, δεν θα ασχολείται κανένα μαζί μα. Αντιθέτω, είναι η γεωγραφική μα θέση που υπαγορεύει τη γεωστρατηγική μας, την εθνική γεωστρατηγική, μέσα από την οποία καλούμαστε να φτιάξουμε ένα ασφαλές μέλλον, αφού προηγουμένως κατοχυρώσουμε ένα ασφαλές παρόν. Στην φιλόξενη αίθουσα της ΑΛΟΣ, και θυμίζω, επειδή πολλοί παίρνουν τηλέφωνα και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα τα οποία μας δίνουν κουράγιο, μας ενισχύουν και κυρίως δείχνουν ότι αυτό το οποίο κάνουμε κάθε τρίτη, 6 με εξήμιση, για μισή ώρα, δεν είναι κάτι που μπαίνει ισμάτιν, Αλλά είναι κάτι ουσιαστικό. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και εμά και εσά για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το κοινωνικό γείγνεσθε μέσα από τη γνώση της ιστορίας μας. Η Άλς, λοιπόν, είναι η θάλασσα. Και η αίθουσα της Αλός, η Άλς της Αλός, είναι μια αίθουσα που πλημμυρίζει από συζητήσεις, από διαλέξεις για την θαλάσσια ισχύ. Την διαχρονική θαλάσσια ισχύ, όπως μας τη δίδεξαν πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες. Και για μας το Ιερό Βιβλίο έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Θουκυδίδης, ο Μέγας Θουκυδίδης. Ε, πάνω σε αυτόν χτίζουμε όλα όσα σας μεταφέρουμε, όλα όσα συνδέουμε, διασυνδέουμε, ανακαλύπτουμε και αναλύουμε και επεξηγούμε. Πάμε λοιπόν όμως στο θέμα μας. Όπως βλέπετε πίσω έχουμε πολύ μεγάλη μάχη στην οποία θα δούμε ποια μάχη είναι και σε τι αναφέρεται. Έχουμε καταρχήν την Μεγάλη Μάχη των Βρυξελών. Εκεί που η Τουρκία, η Τουρκία, η νεοοθωμανική Τουρκία. Αυτό είναι το βασικό μας θέμα της σημερινής εκπομπής. Νταβούτογλου νεοοθωμανισμός. Για να καταλάβουμε αν υπάρχει ειλικρίνεια από την άλλη πλευρά του Αιγαίου ή, λέμε ή, αν υποκρίνεται κάτι άλλο. Και πάνω σε αυτό, θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι περισσότερα γνωστά. Σήμερα είχα ανοίξει το βιβλίο του Φροντίνου. Ο Φροντίνος είναι ένας δρομαίος, ας τον ονομάσουμε, στρατιωτικός ιστορικός, ο οποίος έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, γεννήθηκε γύρω στο 35 μετά Χριστόν, Η πρώτος αιώνας μετά Χριστόν για τα στρατηγήματα. Εκεί λοιπόν αναφέρονται μια σειρά απορρίσεις, οι οποίες πάντοτε είναι διαχρονικές. Έχεις ένα σημείο το εξή. Όταν λέει ο Φίλιππος έφτασε στην Σπάρτη, στη Λακεδέμονα, και απείλησε τους Λακεδαιμόνιους θα τους θερήσει τα περισσότερα από τα αγαθά τους, έλαβε μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Μπορεί να μας στηρίσει τα περισσότερα από τα αγαθά του είπε ένας Λακεδαιμόνιος, αλλά μεταξύ αυτών είναι η φιλοπατρία, την οποία δεν μπορείς να μας την πάρεις. Και πράγματι, αγαπητοί φίλοι και φίλες που με παρακολουθείτε, στον περίοδο της κρίσης έχουμε στηριθεί περισσότερο ή λιγότερο αρκετά αγαθά. Είναι όμως αδιανόητο μεταξύ αυτών να θεωρούμε ότι χάσαμε την φιλοπατρία μας. Αυτή είναι το στήριγμά μας και αυτή είναι ο βατήρας από τον οποίο θα πραγματοποιήσουμε το άλμα για το μέλλον. Πάμε λοιπόν στην πρώτη εικόνα. Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο Νταβούτογλου και δεν είναι κάποιος τυχαίος. Ο Νταβούτογλου είναι ένα ακαδημαϊκό, ένα καθηγητή, ο οποίο έχει γράψει το Εθνικό Δόγμα τη Τουρκία. Ο Αχμέν Νταβούτογλου ξεκίνησε ω μέντορα του Ταγί Περντογάν, στη συνέχεια αναδείχθηκε υπουργό επί των εξωτερικών και αργότερα τοποθετήθηκε πρωθυπουργός. Συνεπώ, τα όσα ισχυρίζεται, έχει αναφέρει, έχει. Καταγράφει, καταγράψει, έχει υποστηρίξει ο Αχμέντα Βούτογλου, δεν είναι μια απλή ρίση ενό τυχαίου πολιτικού, ο οποίο μπορεί να τον ανακολλήσει. Αυτό που λέμε πολύ συχνά στι μέρε μα, να κάνει δηλαδή την περίφημη την, την, την κυβίστηση, την κολοτούμπα. Φίλοι και φίλε, μπροστά μα έχουμε μια ουσιαστική και σημαντική απειλή. Η απειλή αυτή δεν είναι λεκτική. Έχει κτιστεί τα τελευταία 14 χρόνια με πολύ μεγάλη συνέπεια. Αυτή λοιπόν η απειλή του Αχμέτ Νταβούτογλου είναι ο νεοοθωμανισμό. Είναι μια ολόκληρη θεωρία καινοφανή που ισχυρίζεται ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα σε όλο τον χώρο, τον γεωγραφικό χώρο, στον οποίο κάποτε ήκμασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψει. Για πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα που έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Αχμέτ Νταβούτογλου. Το κόμμα, ΑΚΠΑΡΤΗ, το Λευκό Κόμμα, ανέλαβε την αποστολή ενός νέου Νιζάμ Ιαλέμ, ενός τάματος δηλαδή, και θα αναδείξει το ιερό έθνος μας σε μια παγκόσμια δύναμη. Μέχρι το 2023 θα ξανασμίξουμε με τα αδέλφια μας που βρίσκονται στα εδάφια που χάσαμε την περίοδο από το 1911, αναφέρεται στις μάχες στη Βόρεια Αφρική και την απώλεια της Λιβύης, μέχρι το 1923 και στα εδάφια από τα οποία αποχωρήσαμε. Αυτό αποτελεί ένα επιτακτικό ιστορικό καθήκον. Ποιο τα λέει Αχμέντα Βούτογλου, Πού τα λέει Ικόνιο, Πότε τα λέει 7 Απριλίου 2012, μόλι πριν από τέσσερα χρόνια. Σε ποιου τα λέει, Χα, Μα στου Τούρκου πρέσβει οι οποίοι συνασπίστηκαν και συγκεντρώθηκαν γύρω του για να λάβουν οδηγίε. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, ο οποίο σήμερα προσπαθεί να μα πείσει για τι καλέ του προθέσει. Και πρέπει να σα πω ότι δεν είμαστε κακόπιστοι. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Είναι εκείνο ο οποίο ήδη έχει δομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Κυρίε και κύριοι, φίλοι και φίλε, η νεοοθωμανική πολιτική δεν έχει φίλου. Γιατί στηρίζεται ακριβώ στο δόγμα, πολύ λαϊκό, πολύ προσφυλέ και κατανοητό από του Τούρκου, ότι ο Τούρκο δεν έχει φίλο. Και ο μόνο φίλο του Τούρκου είναι ο μόνο. Είναι ο μόνο Ο Τούρκο. Άρα. Αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται γύρω μας είναι μια προσπάθεια, ένα γεωστρατηγικό bullying που είχαμε πει στην προηγούμενη φορά, γεωστρατηγικό bullying, δηλαδή ένας εκφοβισμός γεωστρατηγικός της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έρχεται όχι ετώντα, αλλά απαιτώντα. Δεν έρχεται ο Νταβούτογλου απλά να συζητήσει ανθρωπιστικά θέματα όπως εμείς θα αντιλαμβανόμαστε. Ο Νταβούτογλου έρχεται για να βρει τρόπους να μπορέσει να ξεθεμελιώσει το, υπάρχος, το, υπάρχον εμπόδιο το οποίο τον εμποδίζει να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή γνωρίζω ότι αυτό δεν θα γίνει σχεδόν ποτέ, προσωπικά σα λέω ότι δεν πρόκειται να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ετούτη όμω θέλει να δημιουργήσει τέτοιου κλειδονισμού και ουσιαστικά να περάσει την εικόνα που στο ζωτικό χώρο, όπω αυτό το αντιλαμβάνεται, ότι η Τουρκία είναι η περιφερειακή υπερδύναμη. Όλοι οι μουσουλμάνοι οι οποίοι κατοικούν στα Βαλκάνια, αυτή τη στιγμή, στη μεγάλη του πλειοψηφία, είναι εκείνοι που χειροκροτούν την στεναρή στάση του Τούρκου Πρωθυπουργού. Είναι εκείνοι οι οποίοι ευελπιστούν στην κάλυψη μια πτερούγα, την οποία την έχει υποσχεθεί επανειλημμένο ο πρόεδρο τη τουρκική δημοκρατία, ο Ρετζέπτα Γκί μέσα από την οποία θα περάσει ο νέο ξανά πάλι και θα εγκαθιδρυθεί, θα επανεγκατασταθεί στα Βαλκάνια. Μάθαμε μια ανησυχητική είδηση. Μάθαμε ότι στο πλαίσιο τη επίσκεψη, την οποία πραγματοποιεί τώρα ο Πρωθυπουργό, αλλά και νωρίτερα, υπάρχει μια πρόταση εκ μέρου τη Τουρκία για την συγκρότηση ενό γραφείου, με την ίδρυση μάλλον ενός γραφείου του Ινστιτούτου του οργανισμού ΤΙΚΑ. Είναι ο τουρκικό οργανισμό συνεργασία και ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν ο ΤΙΚΑ είναι ένα ήπιο εργαλείο προβολής ισχύω. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σοβαρό εργαλείο για να περάσει και να διεισδύσει ο Οθωμανισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές από τα Βαλκάνια, από τη Βουλγαρία, από τη Βοσνία Ζεγοβίνη, από, τα, από τη Σερβία, από τα Σκόπια, ακόμα και από το Κωσυποπέδιο και την Αλβανία, που λένε, προσέξτε, οι Τούρκοι έρχονται εδώ έχοντας μια προβιά προβάτου ενώ από μέσα εμφανίζεται ο λύκο. Και μάλιστα μάθαμε, και αυτή η πληροφορία έρχεται και τον ευχαριστούμε και από τηλεοράσεω από τον έγκριτο τουρκολόγο στρατηγικό αναλυτή, τον Χρήσο το Μινάγια, ότι ο Τίκα αυτή τη στιγμή ζήτησε να έχει έδρα πού μέσα στο άβατο τη τουρκική πρεσβείας στην Αθήνα. Θα το δούμε. Ελπίζουμε όσοι μας ακούνε να λάβουν τα μέτρα τους και να μην αποδεχθούμε αυτήν την ήττα. Φίλοι και φίλε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, η Τουρκία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το Σάββατο που μα πέρασε ήμουν παρόν σε ένα σημεία ημερίδα για την μετανάστευση. Και εκεί λοιπόν ακούστηκε ένα πολύ ενδιαφέρον. Μια πρόταση, την οποία φυσικά η Τουρκία απέρριψε. Θέλοντα να αντιμετωπιστεί όχι το κύμα των προσφύγων, αλλά των παράνεμων μεταναστών, των λαθρομεταναστών κτλ. και των παράτυπων μεταναστών, όπω και αν ονομάζονται. Το ίδιο πράγμα είναι. Η ουσία είναι μία ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έρχονται με κάποιον επικίνδυνο και αν θέλετε κατασκοπευτικό τρόπο. Παίρνουν τα το αεροπλάνα τους, με 30 ευρώ φτάνουν στο αεροδρόμιο ή τη Άγκυρας, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια ασχολούνται με τα κυκλώματα των διακινητών. Αυτή λοιπόν η διεργασία θα μπορούσε να διακοπεί εάν, τι, εάν η Τουρκία ζητούσε να επαναφέρει το καθεστώς χορήγησης βίζας. Βίζας σε Πακιστανούς, σε ανθρώπου έρχονται το από τον Μπαγκλαντέ, από την Ινδία ενδεχομένω, από τη Βόρεια Αφρική, από την υπόλοιπη Αφρική. Και μέσα ακριβώ από αυτή τη διαδικασία να μειωθεί κάθετα αυτό ο αριθμό των ροών. Όμω η Τουρκία αυτό το πράγμα δεν το έπραξε. Και αυτό δείχνει το πλαίσιο, το σκληρό πυρήνα του νεοοθωμανισμού. Η χρησιμοποίηση, το είπαμε και την περασμένη εκπομπιά, το ξαναπούμε να το καταλάβετε. Δεν ακούγεται από τι ειδήσει ή ο των Ερδογάν και Νταβούτογλου, αυτής της παραϊσλαμιστικής νεοθωμανικής ηγεσία που θέλει να προχωρήσει στη χώρα μας, να την φιλανδοποιήσει. Βέβαια, η χώρα μας έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο, όπως φαίνεται. Αυτόν της αυτοφιλανδοποίησης. Θα δούμε στη συνέχεια τι εννοώ. Και αυτή λοιπόν η ηγεσία δεν γνωρίζει σήμερα, δεν γνωρίζει δικαιώματα παρά μόνο στόχους. Ένα quiz. Ποιο είπε ότι η κοινωνία που έχει αδύνατη ιστορική μνήμη και συνείδηση, πολύ δύσκολα θα πετύχει την επιβολή της δικής της γραμμής ύπαρξης και, της, και, να θέσει τη σφραγίδα της στην ιστορία. Μην κουράζεστε, δεν είναι ο Θοκηδίδης, είναι Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο Νταβούτογλου είπε και κάτι άλλο, ότι η στρατηγική συνείδηση μιας χώρας, ενός έθνους, πρέπει να βασίζεται στην ιστορία. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή γελάτε ή εκλέτε. Αυτό που είναι όμως σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία σας ανέφερα είναι τυπωμένα. Κυκλοφορούν στο βιβλίο του το στρατηγικό βάθος. Αναφέρομαι στους πιο ειδικού και στους ένθερμους υποστηρικτές και τους ερευνητές των διεθνών σχέσεων της γεωπολιτικής και της στρατηγικής ιστορίας. Μελετήστε Νταβούτογλου. Ο Νταβούτογλου θα μας απελευθερώσει από τα δεσμά του φόβου. Και μια και αναφερόμαστε και σε φόβο. Υπάρχει μια άποψη η οποία λέει ξενοφοβία. Πάρα πολύ ωραία. Ξενοφοβία. Ξενόφοβοι δεν είμαστε. Θα πω όμω κάτι για όσου μα ακούν. Φοβόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε. Τα Βαλκάνια και ο Ελληνισμό γνωρίζουν άριστα και τι είναι Ισλάμ και τι είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία και τι είναι Τούρκο και τι είναι Οθωμανό. Αλλά δεν μπορούμε να φοβόμαστε αυτό που γνωρίζουμε. σα-ίσα -ίσα πρέπει να προετοιμαζόμαστε να το αντιμετωπίσουμε και αν χρειαστεί να το αναχαιτέσουμε. Ιδάλω ανοίγουμε εντελώ τα σύνορα και αφήνουμε πλέον να μας παρασύρει η πλημμυρίδα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτό είναι το ζητούμενο του νεοθωμανισμού. Η σύνδεση του τουρκικού σοβινιστικού εθνικισμού με μια παγκόσμια ιδέα ενός παγκόσμιου χαλιφάτου, ισλαμικού χαλιφάτου, το οποίο θα ελέγχεται από τους Τούρκους με έδρα την Άγκυρα. Αυτό ακριβώς το χαλιφάτο, το οποίο το κατήργησε ο Κεμάλ, διότι υπήρχε προϋπόθεση να ασχοληθεί με όλες τις μουσουλμανικές μειονότητες ανά την Ιφίλιο. Αυτός είναι ο πυρήνας του τουρκοϊσλαμικού κόσμου. Εδώ λοιπόν βλέπετε τους παράφρονες. Γιατί αυτός ο χάρτης είναι γεμάτος παραφροσύνη. Ιστορική, γεωγραφική, γεωιστορική και γεωστρατηγική παραφροσύνη. Αυτός όμως είναι ένας από τους χώρου στου οποίου προσανατολίζεται η εκπαίδευση πολύ μεγάλη μερίδα όχι μόνο κρατικών λειτουργών, αλλά και των απλών ανθρώπων. Ξέρετε ότι ο Ορντογάν προχώρησε στην εκμάθηση και μάλιστα αν δεν υπήρχαν και κάποιε τεχνικέ δυσκολίε, θα το εφάρμοζε άμεσα τη λεγόμενη Οθωμανική, τη παλαιά Οθωμανική γλώσσα, η οποία είναι το γραμμένα με τα παρσοαραβικό λεξιλόγιο και στη συνέχεια, όπως ξέρετε, και μάλλον εκείνο ο, ο οποίο εφέβαλε το λατινικό αλφάβητο. Άρα, αυτή είναι η στόχευσή του και αυτό ακριβώ έχει δημιουργήσει πολλέ συνθήκε αντίσταση και έχει προκαλέσει και εκρήξει εναντίον τη υποκριτική τουρκική στάση. Νομίζω μετά από τα χθεσινά, δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην την αντιλαμβάνεται πώ ονομάζεται στα τουρκικά η υποκρισία και πώ η υποκρισία ενδύεται τον τουρκικό παύλα νεοαθωμανικό μανδύα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Άλλο ένα συντριπτικό κείμενο, πραγματικά συντριπτικό, το οποίο θα μας αποδείξει γιατί ο Νταβούτογλου είναι αυτός ο οποίος φαίνεται από τα κείμενά του, αυτός ο γλυκομίλητος καθηγητής. Είναι μια δήλωση την οποία την αλλιεύσαμε προ τριών μόλις ετών, όπως θα αναφέρω πάνω αριστερά, 560 χρόνια από την άλλη, το 2013, με την ευκαιρία τη επαιτίου του θανάτου του Μωάμεθ του Β του Πορθητού. Είπε λοιπόν ο Αχμέτ, ο Πορθητή αποτελεί την κορυφαία προσωπικότητα ηγέτη στην πορεία δικαιοσύνη του Αγίου εθνος μα από την Κεντρική Ασία στη Βιέννη. Προσέξτε, στη Βιέννη. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε γιατί οι Αυστριακοί δεν ξεχνούν. Ο πρώτο πίνακα λοιπόν που σα είχα δείξει είναι από την πολιορκία τη Βιέννη. Δύο πολιορκίε η πέστη από του Οθωμανού στη Βιέννη. Το 1529 και το 1683. Συνεχίζουμε. Αν εσεί αντιληφθείτε γιατί έζησε, ο πορθητή δηλαδή, μόχθησε και γιατί κήρυξε τζιχάντ. Ορίστε. Ο, σε, ο σεβαστό, πολύ αγαπητό Τούρκο καθηγητή, υπουργό των εξωτερικών και ενήν πρωθυπουργό, αναφέρει τη λέξη τζιχάντ, τότε θα καταλάβετε την ψυχή του έθνου. Άρα η ψυχή του έθνου είναι το τζιχάντ. Αυτό μα λέει. Η κατανόηση της πολιτικής του αποτελεί μέγιστο καθήκον, μια αποστολή που πρέπει συχνά να επαναλαμβάνουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, διότι ο κύριος Νταβούτογλου μόλις μας είπε ότι το τζιχάτ, η ψυχή του τουρκικού έθνους, είναι μια αποστολή η οποία συχνά πρέπει να επαναλαμβάνεται. Προσεχώς αναμένουμε την επανάληψη αυτής της αποστολής. Αυτά και πάρα πολλά βέβαια. Δεν θα τα ακούσετε εδώ. Θα τα ακούσετε στην αίθουσα της Αλλός, όπου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη κάνουμε μαθήματα ιστορίας, γεωπολιτικών αναλύσεων και επίσης μια άλλη σειρά μαθημάτων, την οποία εμεί και εσείς μαζί φιλοδοξούμε να την ξεκινήσουμε από την 1η Απριλίου. Στο τηλέφωνο που βλέπετε ακριβώς κάτω, μπορείτε να πάρετε τώρα και να ζητήσετε πληροφορίε. Σα προτείνω Δευτέρα, την επόμενη, όχι την επόμενη Δευτέρα που είναι καθαρά Δευτέρα, την μέθε Δευτέρα να είσαστε στην αίθουσα τη Αλό, όπου θα σα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μα, τι ακριβώ θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει μια πρόταση μέσα στον Απρίλιο να ξεκινήσουμε δύο ομάδε μαθημάτων. Η πρώτη έχει να κάνει με την ανάλυση του Πελοποννησιακού Πολέμου. Μια γεωπολιτική όμω ματιά μέσα από τα κείμενα του Θουκυδίδη να δούμε την αθηναϊκή γεωστρατηγική, τη σπαρτιατική, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Η βίβλος μας, ο Θουκυδίδης και οι άλλοι, να ξεκινήσουμε πάντα από τον Απρίλιο, μια σειρά μαθημάτων η οποία θα έχει να κάνει με τους αρχαίους Έλληνες τακτικούς, με τα στρατηγήματα. Να μιλήσουμε για τον Ανάσανδρο, να μιλήσουμε για τον Ελιανό, να μιλήσουμε για τον Ενία, τον τακτικό, να βάλουμε και το φροντίνο μέσα. Και πάνω σε αυτές τις αρχαίες πηγές, να δώσουμε γνώση και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το σημερινό περιβάλλον. Φίλοι και φίλες, τα πράγματα με τους Τούρκους θα χειροτερέψουν. Και δεν είναι επειδή το έχει πει κάποια προφητεία. Η γεωγραφία και η ιστορία μόνες τους κατασκευάζουν προφητείες. Και πρέπει να ξέρετε όλοι και όλες ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις την πολιτική ενός κράτους είναι να κοιτάξει τη γεωγραφία του, Μέγας Ναμπολέου. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η χώρα μας, δυστυχώς, τίνει να μετατραπεί σε ένα τεράστιο ναούρου. Μάλιστα, ναούρου. Η Αυστραλία, στην περιοχή του Ειρηνικού, βόρεια και ανατολικά από την Παπούα, Νέα Γουινέα και τα σχετικά, τι σχετικέ αυτέ περιουσιωτικέ περιοχέ, μέσα στι αχανεί εκτάσει των ατολών του Ειρηνικού Ωκεανού, επέλεξε ένα πολύ μικρό νησάκι. Ένα νησάκι το οποίο είναι το μισό τη Αλαμίνα. Εκεί λοιπόν δημιούργησε ένα στρατόπεδο στο οποίο στέλνει όσου εισέρχονται παράνομα και λαθρέω στη χώρα. Αυτό είναι ο στόχο τη Τουρκία. Ο στρατηγικό στόχο τη Τουρκία. Το γεωστρατηγικό μπούλινγκ γι' αυτό γίνεται να μας μεταστρέψει σε ένα τεράστιο ναούρο. Και από αυτό το ναούρο να έρχεται η Ευρώπη και να ψωνίζει. Και να λέει εγώ θέλω να πάρω σήμερα 20 σύρους, 15 Αυγανούς. Και με αυτόν τον τρόπο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, στο πλαίσιο του νεοθωμανικού οράματος, θα έχει επιτύχει να καθιερωθεί η δική της απέτηση ως ένα νέο μέσο συνδιαλλαγής με την Ένωση. Γι' αυτό εδώ χρειαζόμαστε στεναρές φωνές, ελληνικέ φωνέ που να καταλαβαίνουν την αξία τη της γεωγραφία μα και τη ιστορία μα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Υπάρχει. Μάλιστα. Πριν φτάσουμε σε αυτό, θα σα πω μια ωραία ιστορία. Αναφερθήκαμε στου ανθρώπου εκείνοι οι οποίοι έρχονται από την περιοχή τη Συρία. Ξέρετε, μεταξύ αυτών υπάρχουν δύο κατηγορίε που μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Η πρώτη είναι η χριστιανοί της Συρίας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπομείνει αιώνες Ισλαμικής Αραβικής κατακτήσεως. Σας θυμίζω ότι μετά τον 7ο αιώνα που ξεκινάει η επέκταση του Αραβικού Ισλάμ, φτάνουμε στον 11ο αιώνα, δηλαδή λίγο χρόνια πριν, μερικέ δεκαετίες πριν από το Μάντζικερτ, από την αποφράδα ημέρα όπου δώσαμε την ευκαιρία στους Σελτζούκους να εισέλθουν στη Μικρά Ασία και ακριβώς σε, αυτά, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τις ιστορικές συνθήκες, χιλιάδες πληθυσμών, ελληνορωμαϊκών πληθυσμών, οι οποίοι, ένα μέρο εξ αυτών, έλκουν την καταγωγή τους πιθανότατα από την αυτοκρατορία των Σελευκηδών από τις απεικίσεις που έκαναν, τις στρατιωτικές απεικίες που δημιούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος ενώ προχωρούσε στην κατάλυση του Περσικού κράτους. Η άλλη κατηγορία είναι η τουρκοκριτική. Το Χαμιδιέ το ξέρετε, πιθανόν. Το Χαμιδιέ, από τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ, ήταν ένα χωριό που έγινε ουσιαστικά πόλης στη Νότια Συρία και εκεί τοποθετήθηκαν χριστιανοί οι οποίοι είχαν έξι και ήταν... Αυτή λοιπόν ήταν γνωστή και ω τουρκοκριτική. Δεν θα μπω στι αντιπαλότητε που υπήρχαν με του τουρκοκριτικού στην, Κρίστη, στην ε, Κρήτη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ένα πολύ μεγάλο μέρο αυτών των τουρκοκριτικών πήγε στη Μικρά Ασία. Πίσω μου, ξέρετε τι σα δείχνω, είναι μια φωτογραφία του 2012 του Σεπτεμβρίου. Ο κύριος ο οποίος είναι κάτω από το Μιναρέ και έχει σηκώσει μάλιστα και το χέρι, είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της τότε κυβερνήσεως Ερντογάν, Μπουλέντ Αρίνς. Ο Μπουλέντ Αρίνς αποκάλυψε ευνηδιαστικά ακριβώς σε αυτή την επίσκεψή του ότι έχει κριτική καταγωγή. Ε, και είναι ο λόγος αυτό να το αναφέρουμε. Όχι. Ο λόγος για να το αναφέρουμε είναι ότι όταν πήγε στην περιοχή της καταγωγής του, Εκεί λοιπόν ακριβώ συνάντησε μικρά παιδάκια. Παιδάκια. 7, 8, 9, 10 ετών. Στα οποία του απευθύνθηκε όχι στα τουρκικά, αλλά στα ελληνικά. Γι' αυτό λέει Ρούμτσα, με κριτική προφορά. Και τα παιδάκια κατάλαβαν και συνεννοήθηκαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, για να ξανάρθουμε πάλι στους Σύρους, πώς κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσαμε ήδη εμείς να ζητήσουμε να τους προστατέψουμε. Εμείς οι ίδιοι έχουμε ιστορική ευθύνη απέναντί τους. Όχι πολιτική. Ιστορική. Αφήστε την πολιτική στην άκρη. Όπου το πολιτικό κράτος μπήκε εκεί που υπήρχαν ελληνικής καταγωγή πληθυσμού, ξέρουμε τι έγινε. Έμα και καταστροφή. Μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως δείχνει ο πίσω χάρτης, το Μπουγιούκ Κουρδιστάν, το μεγάλο Κουρδιστάν, έρχεται μία θύελα στη Μέση Ανατολή. Και η θύελα αυτή έχει ξεκινήσει από τις νότιες περιοχές της Τουρκίας, από το, τις κουρδικές περιοχές και σήμερα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της Συρίας. Εκεί ακριβώς είναι το σημείο το οποίο πονά σφαδάζει το νεοοθωμανικό θηρίο. Και πονά και σφαδάζει διότι δεν έχει κατορθώσει να θέσει τη συγκεκριμένη περιοχή υπό τον έλεγχό του. Και έχουμε ήδη ένα Κουρδικό κράτο στο βόρειο Ιράκ, το οποίο εν συντόμω, χθε είχαμε μια δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στην Ουάσιγκτον και είπε ότι το Ισραήλ είναι υπέρ τη δημιουργία κουρδικού κράτου. Έχουμε το δεύτερο εν δυνάμει κουρδικό κράτο στη βόρεια Συρία, αυτό το οποίο συνεχώ βομβαρδίζει η Τουρκία, λέγοντα ότι κάναμε λάθο, νομίζουμε ότι χτυπάμε το Άισι. Αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Αυτέ όμω οι κουρδικέ περιοχέ κρατάνε στα χέρια του ένα κλειδί πολύ μεγαλύτερο από την ενέργεια. Αν δείτε στο χάρτη, και μπείτε τώρα σε ένα χάρτη και κοιτάξετε, θα διαπιστώσετε ότι σε αυτέ τι περιοχέ είναι οι πηγέ από τι οποίε πηγάζουν οι δύο μεγάλοι ποταμοί τη Μεσοποταμία και αυτή η ελληνική ιερή λέξη, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Όποιο λοιπόν ελέγχει τα βουνά του Κουρδιστάν, ελέγχει τι πυριέ του Εφράτου και του Τίγρη. Και αυτό τι σημαίνει. Πάλι θα δώσουμε δημοσίω ένα ευχαριστώ στον Χρήσο Δομινάγια σε ένα εξαιρετικό άρθρο που είχε γράψει για την κλιματική αλλαγή. Όπου αναφέρει έκθεση του τουρκικού αρχηγείου ενόπλων δυνάμεων που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή και λέει ότι το, μέχρι το 2025 ολόκληρη η χερσόνησο τη Ανατολία και ειδικότερα οι κεντρικέ περιοχέ, το μεγάλο οροπέδιο, θα υποστεί μια τεράστια μεταβολή. Θα μειωθούν κάθετα οι πηγέ ποσίμου ύδατο και θα υπάρξει μια αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών προ Όχι. Oh. Το δεύτερο σημείο είναι, το ορίζει μάλιστα στη σχετική προειδοποιητική έκθεση του τουρκικού Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, θα αναγκαστούμε να πολεμήσουμε, λέει, με ξένα έθνη, όπω είναι το Ιράκ, η Συρία, το Ισραήλ, αλλά και υπερδυνάμει για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κυριαρχία μα επί αυτών των πηγών. Ακριβώ επί αυτών των πηγών οι Ισραηλινοί και οι Κούρδοι και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι θέλουν πλέον να συγκροτηθεί ένα τεράστιο κουρδικό κράτο. Συνεπώ, μπαίνουμε ήδη σε ένα καυτό γεωπολιτικό καλοκαίρι, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα 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 πολύ καιρό. Ολοκληρώνοντα τη σημερινή μα παρουσία, ελπίζαμε να σα δώσαμε νέα στοιχεία. Δείτε κάτω ακριβώ το τηλέφωνο τη εκπομπή, στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα και να ζητήσετε πληροφορίε και να παρακολουθήσετε την μεθεπόμενη Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα η επόμενη. Ελάτε να συζητήσουμε για τα νέα μαθήματα γεωπολιτική μέσα από τα κείμενα του Θουκυδίδη. Ελάτε να μιλήσουμε για του αρχαίου στρατηγικού συγγραφεί, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναυποθεί και ξανακουστεί. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε ποιο είναι ο ηγέτη. Θα κλείσω με ξενοφόντα. Ο ξενοφόν σε μια μάχη έδινε εντολέ πώ θα καταλάβει τη λύθη ένα λόφο. Πάνω στο άλογο. Του λέει λοιπόν κάποιο, ωραία τα λε, εμεί πολεμάμε σε πάνω στο άλογο. Τότε κατέβηκε ο ξενοφόν και το λέει ανέβα πάνω. Και οδήγησε την επίθεση στο λόφο. Όλοι χλέβασαν και ντρόπεσαν τον στρατιώτη, ο οποίο αναγκάστηκε να κατέβει. Χρειαζόμαστε παραδείγματα χρειαζόμαστε σύμβολα. Φιλικές εταιρείε παντού. Η επίλυση του προβλήματο τη χώρα και του ελληνισμού εναπόκειται πάντοτε στα χέρια των Ελλήνων. Παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν τη δινή ευέλπιδε. Έτσι να είσαστε.